Θέλω να πάμε στη Σούδα, καθώς έχουμε τη γιορτή για τον Εράντζη την τελευταία μέρα του Απρίλη, αύριο λοιπόν 30 Απριλίου, στις 5 το απόγευμα. Και θέλω να πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Ηλία Φραγκιαδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου Σούδας, να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Καλά είμαστε. Εδώ πέρα πιστεύω να βλέπετε, είμαι μέσα στο παραδοσιακό σπίτι στη Σούδα. Βλέπω ένα αργαλείο από πίσω. Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Βλέπετε ένα αργαλείο. Σωστά. Ένα αργαλείο. Το παραδοσιακό σπίτι στη Σούδα έχουμε πολλά πράγματα. Ναι. Παλιά, παραδοσιακά, που μπορούν τα παιδιά, γιατί έρχονται ξεναγήσεις από παιδιά, από σχολεία, μεγάλα, μικρά, και βλέπουν εδώ πέρα όλα τα παλιά τα αντικείμενα που είχαν οι παλιοί. Ναι. Και είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την παράδοση, τα παλιά τα πράγματα, τα έθιμα τα παλιά, όπως και αύριο κάνουμε τη γιορτή του νερατζιού. Θα βγάλουμε ανθόνερο. Έχουμε πάει, έχουμε βρει ανθό από νερατζιές, ναι, για να φτιάξουμε το ανθόνερο. Το ανθόνερο το χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ παλιά, όταν ξυριζόντουσαν, για άρωμα, να πληθούνε. Ήταν ένα πράγμα που το είχαν στην καθημερινή τους ζωή. Και αύριο, ναι, πρώτα ο Θεός, θα κάνουμε, Θεός, θα κάνουμε το νεράτζι. Θα έρθει κόσμος εδώ πέρα να δούνε πώς βγαίνει το ανθόνερο, να δούνε γλυκά του κουταλιού. Θα χορέψει εδώ πέρα ένα σύλλογο τοπικό στη Σούδα. Θα έχουμε μία μικρή, ας το πούμε, κάνουμε με γλυκό, φτιάχνουν οι γυναίκες ένα γλυκό και όποιο είναι το καλύτερο γλυκό το βραβεύουμε. Μάλιστα. Βέβαια όσοι είναι εδώ πέρα, ναι, οι τυχεροί μπορούν και να το δοκιμάζουν. Να το γευθούν. Πόσο ανάγκη είχαμε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, κύριε Φραγκιαδάκη? Μας άφησε πίσω λίγο η πανδημία, ωστόσο είστε δραστήριοι και έχετε βάλει μπρος πάλι. Ναι, ναι. Πολύ ανάγκη το είχαν, έχουν δείξει ήδη ο κόσμος ότι θα έρθει, ήδη έχουν πάρει τηλέφωνα πάρα πολύ, και συμμετοχές για το γλυκό έχουμε πολλές, ότι θα έρθουν, θα φέρουν το γλυκό τους. Η τελευταία συμμετοχή που είχαμε πέρυσι δεν κάναμε, είχαν φτιάξει ένα γλυκό από πέταλα νερατζιού. Ναι. Γλυκό και ήταν καταπληκτικό και πήρε βέβαια το πρώτο βραβείο. Φέτος για να δούμε τι θα φτιάξουν. Μιας και βρίσκεστε τώρα εκεί στο κριτικό παραδοσιακό σπίτι, θέλω λίγο να μας δείξετε το αγαπημένο σας αντικείμενο. Ποιο είναι εκεί μέσα, υποκειμενικό κριτήριο. Εδώ πέρα, δεν ξέρω πόσο φαίνεται. Φαίνεται ένα γραμμόφωνο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα θα σας φέρω και λίγο πιο παλιά. Ναι. Πού σας φαίνεται? Α, έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε τώρα. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε. Έτσι έπρεπε να ξεκινήσουμε. Έχει πολλά πράγματα. Έχουμε τα πράγματα όλα του τζαγκάρι, πώς έφτιαχνε ο τζαγκάρι στα πράγματά του. Έχουμε σέλες, έχουμε παλιά πράγματα, ράδια, αντικείμενα. Έρχονται τα παιδιά εδώ πέρα, τους δείχνουμε πώς έβγαινε τα αλεύρι με τους μήλους. Ανάβουμε το ξυλόφουρνο, το κάθε παιδάκι φτιάχνει τα αλεύρι του, το ιζύμι του, και φτιάχνει το δικό του ψωμί. Κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Τίποτα, κύριε Φραγκιαδάκη. Και έχουμε και πολλές εκδηλώσεις. Θα έρθουμε και να καλύψουμε, να κάνουμε ένα αφιέρωμα ολόκληρο, να το προβάλλουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Σας περιμένουμε, έχουμε πολλά πράγματα να δείτε. Εδώ, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.